πολύ πιο εύκολα. Και να δώσουμε και σε έναν developer να καταλάβει σε ποιο από τα βήματα υπάρχει το πρόβλημα. Κατανοητό. Λοιπόν, οπότε για όλα αυτά τα βήματα ή για όλες αυτές τις, πώς να το πω, τα κομματάκια των requirements, χτίζουμε τα αντίστοιχα test cases. Με τα αντίστοιχα βήματα και προσπαθούμε να καλύψουμε όπου είναι δυνατόν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. ISTQB, εσύ δεν το είπες. Υπάρχει στο ISTQB το fundamental test process, το οποίο αποτελείται από αυτά τα βήματα. Δεν θα κάτσω τώρα να το αναλύσω, γιατί το ISTQB από μόνο του είναι ένα σεμινάριο 3-4 ημερών, ας πούμε, στο fundamental επίπεδο. Απλά να έχετε λίγο μια χοντρική εικόνα. Έχουμε plan και control, το οποίο κανονικά καλύπτει όλες τις φάσεις της από κάτω. Έτσι, ανάλυση and design, αναλύουμε τα requirements, σχεδιάζουμε τα τεστ μας, εκτελούμε τα τεστ μας, τελειώνουμε τα τεστ, γράφουμε ένα ωραίο report και συμμαζεύουμε. Πάμε λίγο πάλι σε σχηματάκια. Έχουμε στην αρχή, βλέποντας τα requirements, πρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση πόσο χρόνο θα μας πάρει το τεστάρισμα. Οπότε, όταν λέμε το χρόνο που θα μας πάρει το τεστάρισμα, εννοούμε μέσα και το να γράψουμε τα test cases και το να τα εκτελέσουμε, αλλά και το κύκλο που χρειάζεται μετά όταν βρεθούν packs και ξανά τεστάρισμα των ίδιων πραγμάτων. Έτσι. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο το εκτελώ τα test cases μία φορά. Έτσι. Γράφουμε τα test cases. Πολλές φορές βάζουμε το business analyst να κάνει ένα review, να μας πει ότι ναι, τα test cases μας καλύπτουν ή όχι, δεν μας καλύπτουν, πρέπει να καλύψει και κάποια πράγματα παραπάνω. Βασίλης κουνάει το κεφάλι. Υποθέτω ότι και σένα ο δικό σου business analyst αυτή τη στιγμή σου λέει δεν έχω χρόνο. Ε? Λοιπόν, και πάμε μετά στην εκτέλεση των test cases. Συγγνώμη. Πάμε μετά στην εκτέλεση των test cases, όπου έχουμε αυτό το πηγενέλα, ανάλογα με τα packs που βρίσκουμε. Αυτός ο κύκλος σταματάει όταν σταματήσουμε τα packs. Εν πάση περιπτώσει τα critical packs, τα οποία δεν θέλουμε να βγάλουμε μετά στην παραγωγή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω λίγο test cases στην Jira πώς είναι. Βλέπει κάποια Jira. Αλλά δεν κάνουμε test cases στην Jira. Δεν κάνετε test cases. Όχι, ανοίγουμε ISOs. Okay. ISO tracking κάνουμε ουσιαστικά. Ωραία. Τότε αξίζει να πω δύο λόγια. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τα test cases τι βασικά πράγματα πρέπει να έχουν. Το πιο βασικό είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο tester. Τα βήματα πρέπει να έχουν περιγραφεί με σαφήνεια τόσο στο τι κάνεις, τόσο και στο τι περιμένεις να δεις αφού το κάνεις. Δηλαδή έχεις εδώ το action, το τι κάνω και το expected result. Έτσι. Τα test cases πρέπει να είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τα εκτελέσει και κάποιος άλλος manual tester και όχι απαραίτητα αυτός που έχει γράψει το test case, γιατί ξέρω εγώ μην είναι διακοπές, γιατί γεννά γυναίκα. Λοιπόν, ωραία. Άρα το ένα βασικό είναι το κομμάτι τι κάνω μέσα στο test case. Το δεύτερο βασικό κομμάτι είναι ποιο requirement καλύπτω. Τώρα δεν ξέρω πόσο φαίνεται αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό κομμάτι λοιπόν είναι το ποια απέτηση του πελάτη καλύπτεται ώστε να μπορείς να ανατρέξεις στο requirement. Έτσι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συνδέσουμε τυχόν bugs που έχουν βγει. Μπορούμε να δούμε τι priority έχει το test case, σε τι status είναι, ποιος το έγραψε, ποιος το εκτέλεσε, time tracking, σχόλια, ιστορικό και ό,τι άλλο θέλετε. Το Jira είναι παρεμπιπτόντως δυναμικό, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέσα ό,τι πεδίο θέλουμε. Αν πούμε ότι έχουμε την ανάγκη για κάποιο πεδίο, μπορούμε να προσθέσουμε ένα πεδίο και να το έχουμε. Το συγκεκριμένο είναι custom αυτό που λέμε εκεί, η διαμορφωσή του. Κάποια είναι custom, κάποια παιδιά είναι custom. Είναι όμως add-on του Jira. Το συγκεκριμένο. Είναι το Zoom, είναι add-on στη Jira. Test, είναι
έχει αλλάξει το όνομα, λέγεται Test Flow. Okay. Λέγεται Test Flow και παραπλαίσιο είναι και το X-Ray. Αυτά τα δύο είναι πολύ, πολύ δυνατά για δημιουργία test cases μέσα στο Jira. Ωραία, τρέχουμε λοιπόν το test case, βγάζουμε ένα bug και το πάμε σε fail. Πάμε να δούμε λίγο το bug. Το bug είναι χωριστό tag, έτσι. Δεν το γράφουμε από κάτω σαν comment. Γιατί παλιά πήραμε και τέτοια συστήματα που έγραφες το bug σαν comment από κάτω, γινόταν ο κακός στο νόσο. Έτσι, πάμε λοιπόν να δούμε στην Jira πώς κάνουμε το bug. Δημητρή, θα πας λίγο ένα πίσω. Για μένα προσωπικά αυτό εδώ είναι, επειδή από την εμπειρία μου συνήθως στα έργα που τρέχουν έχουμε διάφορα συστήματα, δηλαδή έχεις ένα διαφορετικό σύστημα για να γράψεις τα requirements. Έχεις ένα διαφορετικό σύστημα για να γράψεις τα test cases. Έχεις ένα διαφορετικό σύστημα για να καταγράψεις τα bugs σου. Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα με αυτήν εδώ την εφαρμογή και την ενσωμάτωση ουσιαστικά των test cases μέσα στο ίδιο το Jira, πάνω στο test case, επειδή έχεις την διασύνδεση πρώτα με το requirement, δηλαδή μπορείς έτσι πολύ εύκολα στο κάθε requirement που έχεις, σε κάθε user story να δεις, OK, ποια είναι τα manual test από κάτω. Από αυτά εδώ τα manual test, ποιο είναι το status, δηλαδή έχουν τρέξει, είναι past, failed κτλ. Όπως και επειδή κάνεις και τη διασύνδεση με το κάθε bug, μπορείς να δεις σε κάθε requirement και ποια ανοιχτά bugs έχεις, αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις manual κάποιες διασυνδέσεις. Τρέχεις. Α, sorry, εγώ νόμιζα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η διασύνδεση των test cases είναι. Πάμε λίγο στο bug. Λοιπόν, το bug έχει και αυτό κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να πούμε. Το βασικό είναι φυσικά η περιγραφή του. Τι έχω κάνει, ποιο ήταν το λάθος και τι περίμενα εγώ να βγει. Τι έπρεπε να βγει. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και βοηθάνε πάνω από το developer. Όπως είναι π.χ. το test environment που τρέχουμε, σε ποια έκδοση που τρέχουμε, η priority που δίνουμε, η προτεραιότητα που δίνουμε στο bug. Όταν το επεξεργαστεί ο προγραμματιστής, ο developer και μας το γυρίσει πίσω, μας βάζει και σε ποια έκδοση θα πάρω τη λύση αυτού του bug. Έτσι μπορεί να είναι δύο εκδόσεις αργότερα. Να μην έχω, ξέρεις, πάλι δεν δουλεύει πάνω πίσω, μα εγώ έλεγα ότι είναι στην επόμενη έκδοση κτλ. Μπορώ εδώ να δω σε ποιο test case μου έσκασε το bug, σε ποιο requirement αναφέρεται, να γίνουν σχόλια από κάτω. Φυσικά εννοείται ποιος έγραψε το bug, σε ποιον είναι αυτή τη στιγμή και πρέπει να το δουλέψει, time tracking, ιστορικό κτλ. Αυτά που είπαμε και πριν στο test case. Λοιπόν, πάμε τώρα στα test plans. Τα test plans τι είναι ουσιαστικά, είναι μια συλλογή από test cases για ένα release. Έτσι, σε ένα release μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, 5 διαφορετικά requirements να έχουμε παραδοθεί. Οπότε εδώ στο test plan μπορούμε να κάνουμε αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Να πούμε τι τεστάρουμε σε αυτό το release, αυτά εδώ τα 3 requirements. Εν πάση περιπτώσει, άλλα 3 είναι 6. Από κάτω μπορούμε να γκρουπάρουμε με βάση το requirement τα test cases και να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι ή τι τυχόν λάθη έχουν βγάλει. Έτσι. Λοιπόν, και εννοείται ότι έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Α, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το progress. Έτσι. Πόσο έχουμε προχωρήσει στην εκτέλεση του test cases. Πρασινάκι, κοκκινάκι, πόσα πήγαν καλά, πόσα δεν πήγαν καλά. Υπάρχει και το μπλε ότι είναι ακόμα σε εκτέλεση. Έτσι. Και όλα όσα είπαμε πριν. Time tracking, σχόλια κτλ. Ωραία. Εννοείται ότι δεν έχουμε μόνο. Εννοείται ότι δεν έχουμε μόνο ένα test plan. Έχουμε πολλά test plans για κάθε διαφορετικό release που έχει γίνει.
ή ξέρω εγώ για regression tests, για automated regression tests. Το βασικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το test plan, όπως το λέει η Jira, είναι ένα πακέτο από test cases που αναφέρεται σε κάποια requirements. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τελειώσει. Έρχεται η ώρα του test report, το οποίο test report συνήθως γράφει ο QA manager και το απευθύνει στον πελάτη, στον product owner, στη διοίκηση του project, οπουδήποτε. Τι περιμένουμε να περιέχει ένα test report. Εννοείται ποια requirements παραδόθηκαν και δουλεύτηκαν. Έτσι. Αντίστοιχα, ένα κουμπάρισμα, ποια test cases τρέξανε για κάθε requirement και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους. Ωραία. Τα bugs που βρέθηκαν. Υπάρχει περίπτωση να έχουν βρεθεί bugs τα οποία τα αφήνουμε ανοιχτά, είτε γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα λύσουμε, είτε γιατί δεν είναι τόσο critical που λέμε εντάξει, ας βγούμε και ένα ορθογραφικό λάθος, ας κάνουμε rollout. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ή είναι τόσο σπάνια η περίπτωση να βγει αυτό το bug που εντάξει, τώρα αν βγει μια στις συνθήκες δεν έγινε και κάτι. Ωραία. Συνήθως στο test report βάζουμε μέσα και το αποτέλεσμα των regression tests, είτε αυτά είναι manual, είτε αυτά είναι automated, και άλλες τεχνολογίες που μπορεί να αφορούν το release, ότι ξέρω εγώ π.χ. άργησε να έρθει στην QA και έγινε από μεγάλη πίεση, ή ότι ξέρω εγώ ήταν να έχουν 6 requirements και ήταν 5, τέτοια πράγματα. Και φυσικά το αγαπημένο, το manager, metrics. Ας δούμε metrics. Τυπικά αμερικάνικα pie charts, έτσι. Τόσα bugs συνολικά, τόσα ήταν critical, τόσα ήταν blocked, τόσα ήταν major, ξέρω εγώ. Εμένα πολύ μου αρέσει αυτό εδώ το γράφω. Έτσι. Με τις δύο γραμμές, η κόκκινη γραμμή από πάνω, που είναι προοδευτικά τα bugs που έχουμε περάσει εμείς σαν QA, και η πράσινη γραμμή από κάτω, προοδευτικά τα bugs που έχει κλείσει το development. Τυπικά αυτές οι δύο γραμμές αποκλίνουν στην αρχή. Έχουμε μια έκρηξη στα bugs που βρίσκονται και τα bugs που κλείνουν μειώνονται, αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό, οπότε έχουμε ένα τεράστιο gap εδώ πέρα. Και όσο προχωράει το release, τόσο μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των bugs και αυξάνεται ο αριθμός των bugs που έχουν κλείσει με αποτέλεσμα οι γραμμές να συγκλίνουν ή να συμπίψουν ιδανικά. Σπάνια, ναι, αλλά μπορεί να γίνει. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα για κλείσιμο. Συμπεράσματα. Έτσι. Το testing ξεκινάει με το manual testing. Η αυτοματοποίηση του testing ακολουθεί. Βασικός καμάνας. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει καινούριο feature χωρίς να έχει περάσει από manual testing. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι μύθοι σχετικά με το manual testing, οι οποίοι απλά είναι λάθος. Θα παίξω ένα βιντεάκι από τον Γκούρου. Δεν ξέρω τώρα με τον ήχο πώς θα πάμε. Άμα θες βάλω το μικρόφωνο κοντά στα χείλια του λάπτοπ. Έχει συνδεθεί με την έξοδο του σχήματος. Την εικόνα, Δημήτρη. Δεν ακούει. Εικόνα. Και λίγο πιο δυνατά για τους πίσω, νομίζω μπροστά ακούγεται, αλλά πίσω. Κλείσε και με...
Click Setas. Setas Default. Τι είναι το άλλο, το Zelda. Το κάνουμε Click Setas Default. Requires many skill sets. Myth. Testing ensures 100% defect-free product. Fact. Testing attempts to find as many defects as possible. Identifying all possible defects is impossible. Myth. Automated testing is more powerful than manual testing. Fact. 100% test automation cannot be done. Manual testing is also essential. Myth. Testing is easy. Fact. Testing can be extremely challenging. Testing an application for possible use cases with minimum test cases require high analytical skills. Comparison of manual and automated testing. Automation testing is use of tools to execute test cases, whereas manual testing requires human intervention for test execution. Automation testing saves time, cost, and manpower. Once recorded, it's easier to run an automated test suite when compared to manual testing, which will require skilled labor. Any type of application can be tested manually, but automated testing is recommended only for stable systems and is mostly used for regression testing. Also, certain testing types like ad hoc and monkey testing are more suited for manual execution. Manual testing can become repetitive and boring. On the contrary, the boring part of executing same test cases time and again is handled by an automation software and automation testing. Conclusion. Manual testing is an activity where the tester needs to be very patient, creative, and open-minded. They need to think and act with an end-user perspective. Ειδικά στην Ελλάδα, το testing χλευάζεται. Σας δείχνω εδώ μια διαφάνεια από το State of Testing Report, είναι φετινό που ήρθε πριν μερικές εβδομάδες. Το έχει κάνει κάποια εταιρεία Practic Test, ρωτώντας IT manager σε όλο τον κόσμο και σπάζοντας τις απαντήσεις σε γεωγραφικές περιοχές. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω την Ελλάδα αν την κατατάσσει στο Western Europe ή στο East Europe. Αλλά το γράφημα το βρήκα εγώ εξαιρετικά ενδιαφέρον για να δείτε πώς είναι η μισθή του testing, για το testing, στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, και βλέπουμε ότι όσο προχωράμε σε εμπειρία και φυσικά όσο είμαστε στον δυτικό κόσμο, τα νούμερα μπορεί να φτάσουν και αρκετά ψηλά. Με αυτή την έννοια, ας μην υποτιμάει κανένας το testing, ας μην υποτιμάει κανένας τη δουλειά μας, αγαπήστε το testing, χαρίδετε. Ευχαριστώ πολύ.